Το restart που περίμεναν στον εργοτέλη μετά τις διοικητικές εξελίξεις του καλοκαιριού και τις αλλαγές σε πολλά επίπεδα έγινε με τον καλύτερο τρόπο το περασμένο Σάββατο. Με του Κιτρινόμαυρου στο πρώτο φετινό του παιχνίδι για την α 1 να επικρατούν με 3-0 του Αλμυρού στο γήπεδο Νικό Καζαντζάκη. Η εμφάνιση του εργοτέλειου, ωστόσο, κούμπωσε ιδανικά με την παρουσία του του κόσμου, με τι κερκίδε στο Μαρτινέγκο να είναι κατάμεστε. Γεγονό που σχολιάστηκε θετικά στην ομάδα και εκφράστηκε με μεγάλη ικανοποίηση από τον προπονητή Μινά Πίτσο μετά το παιχνίδι. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο που ήρθε σήμερα στο Μάρτιν και γέμισε το γήπεδο. Ε, ευχόμαστε κάθε Κυριακή που παίζουμε ε, να είναι δίπλα μας. Αυτό μας δίνει δύναμη και μας κάνει ακόμα μια ομάδα που βλέποντα το δικό τη κόσμο γινόμαστε πιο ισχυροί. Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Εργοτέλη είχε εξαιρετική παρουσία, γεγονό που μετουσιώθηκε σε μια άνετη νίκη απέναντι σε έναν καλό αντίπαλο. Ωστόσο, ο Μινας Πίτσο μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τι βάσει που μπαίνουν με τα νέα παιδιά τη ομάδα που αποτελούν και το μέλλον του Κιτινό Μαυρών, ενώ αναφέρθηκε και στο σημαντικό έργο της νέας διοίκησης υπό την προεδρία του Γιώργου Πολυχρονάκη ομάδα που ξεκινήσαμε την εντεκάδα με σήμερα με 6-7 μικρούς αλλά νομίζω ότι λέγοντας τη λέξη μικρός στα 17-18 παίζοντας το τοπικό νομίζω ότι σιγά σιγά αυτά τα παιδιά πρέπει να αρχίσουν να καταλαβαίνουν ότι ε, ο εργοτέλης να είναι η αφετηρία έτσι ώστε να, να πάνε και τον εργοτέλη ψηλά και να πατήσουν και αυτοί πιο ψηλά. Είναι αξιόλογοι ποδοσφαιριστές, συγχαρτήρια και στους προηγούμενους προπονητές που τα δουλέψανε τα παιδιά μέχρι αυτή την ηλικία. Εγώ πραγματικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι σε αυτό το σωματείο και δουλεύω αυτά τα άτομα. Ε, πέρα από τα αποτελέσματα, πέρα από το η διοίκηση έχει κάνει μια σημαντική ε, προσπάθεια για να ξαναδυναμώσει αυτό το σωματείο, όλη η διοίκηση. Και πραγματικά έχουμε ανθρώπους δίπλα μας, ποδοσφαιράνθρωπους, που νομίζω και αυτά τα παιδιά θα βοηθήσουν και το σύλλογο θα τον βοηθήσουν να πάει εκεί που πρέπει να πάει. Είτε με μένα προπονητή, είτε με άλλον, δεν έχει σημασία. Ο πρέπει να πάει κάποια στιγμή εκεί που πρέπει να πάει.